στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Εντάξει, ο δικός σας, η δικιά σας δουλειά είναι πιθανότατα άλλη, αλλά έχουμε μια κρεμότητα. Γιατί η κυβέρνηση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε σταθεροποίηση του τοπίου, σε πολλαπλά επίπεδα, προκειμένου να μπορέσει να πατήσει η χώρα πάνω και να προχωρήσει στην ανάπτυξη, επενδύσεις κτλ. Και όμως χτες στο Eurogroup αυτή η έρμη, η ολοκλήρωση της σταθερότητας δεν επήλθε. Είμαστε ακόμα σε μια εκκρεμότητα και σε σχέση με το κλείσιμο της συμφωνίας για να πάρουμε τη δόση, να τη δώσουμε τη δόση. Και στην υπόθεση της ρύθμισης του χρέους που όμως παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στην περαιτέρω πορεία της χώρας και όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην ποσοτική χαλάρωση αλλά και τα επόμενα χρόνια. Και την έξοδό μας στις αγορές. Τι λέτε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι διωγγώνουμε λίγο τα πράγματα. Εάν σας ρωτούσα χτες προχτές εσάς τι περιμένατε από το Eurogroup, θα μου λέγατε μάλλον δεν θα κλείσει. Ναι. Αυτό λέγατε. Αυτό δεν ήταν η κοινή αίσθηση. Αυτό έλεγα. Πρωθυπουργός έλεγε προχτές ότι περιμένατε πολύ καλές ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός διαπραγματεύεται και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα και καλά κάνει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε πια... Δηλαδή, τι περιμένατε αυτό το κλίμα χθες, τόσο αρνητικό? Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε στο τελευταίο στάδιο, στο παραένα για να κλείσει μια συνολική συμφωνία. Είναι λογικό να δεχτούμε πολύ μεγάλες πιέσεις προκειμένου αυτή η συμφωνία να μας δοθεί. Μην θεωρούμε ότι όλα εξαρτώνται από εμάς. Όχι, δεν εξαρτώνται, αλλά ό,τι εξαρτάται από εμάς το κάναμε. Γιατί αυτά που εξαρτώνται από εμάς. Άκουγα πριν τον κύριο Φιλιππίδη, ναι, που έλεγε και πολύ σωστά. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι ότι έχει ψηφίσει τα μέτρα, έχει κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει και επομένως πάει στην τελική διαπραγμάτευση με αυτό το επιχείρημα. Ναι. Μεταξύ μας εδώ, όλοι τον κουβεντιάζαμε για τα μέτρα, λέγαμε αμάν και πώς θα ψηφιστούν αυτά τα μέτρα. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε δύσκολα πράγματα και να πετύχουμε μια τελική δύσκολη συμφωνία. Μην αφαιρούμαστε από τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε ακόμα κάτω από την πίεση των δανειστών. Yeah. Και για να πάρουμε τη συμφωνία για το χρέος, προφανώς θα δεχτούμε πολύ μεγάλη πίεση μέχρι το τέλος. Σε κάθε περίπτωση όμως... Εννοείται ότι θα είναι δυσκολότερη η συμφωνία στο τέλος της διαδρομής? Όχι, όχι. Λέω θα δεχτούμε πολύ μεγάλη πίεση. Η κυβέρνηση αντιστέκεται και καλά κάνει και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα πετύχει και μια συμφωνία που θα είναι ισορροπημένη. Όπως κάνουμε και με τα μέτρα. Εσείς πανηγυρίζετε, κύριε Πιτσιόρλα. Η κυβέρνηση έκλεισε τη συμφωνία, την ψήφισε στη Βουλή. Βεβαίως. Και έβγαλε ένα πανηγυρικό τόνο. Βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό αυτό που μαθαίνω. Και γενικά αισθανθήκαμε όλοι ότι πάμε για κάτι πολύ σημαντικό. Μα πάμε. Και ξαφνικά πέσαμε. Μα πάμε για κάτι σημαντικό. Πάμε για κάτι σημαντικό. Το ότι αυτό δεν έγινε χθες και θα γίνει σε 15 μέρες, αυτό δεν είναι πολύ καλό, αλλά δεν είναι και καταστροφή. Πιστεύω ότι είναι μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά. Και είναι μέσα στο παιχνίδι διότι, επαναλαμβάνω, έχουμε φτάσει στο τελικό σημείο για να δούμε την έξοδο. Μήπως αργήσαμε, κύριε Υπουργέ? Μήπως θα μπορούσαμε αυτό να το έχουμε πάρει νωρίτερα, ίσως με καλύτερους όρους? Γιατί ή ακόμα γιατί και με τους έχουμε, ίδιους. Γιατί αλλά ο χρόνος πάντα γιατί παίζει ένα ρόλο. Την τάση να κατηγορούμε μόνο τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι υπερβάλλουμε. Γιατί κάνουμε λάθη. Θεωρώ ότι βάζουμε σε πρώτη μοίρα το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι και σε δεύτερη την ουσία. Αφού κυριαρχεί, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε. Κακώς κυριαρχεί όμως. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούμε για όλα όσα μας συμβαίνουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση την ελληνική κυβέρνηση και τη χώρα. Η χώρα έχει υποστεί τεράστιες θυσίες, ο ελληνικός λαός πλήρωσε πάρα πολλά και θα πρέπει να ανταποκριθούν και οι άλλοι. Δεν είναι δυνατόν αυτό να μην το λέμε. Και να κατηγορούμε μόνο την ελληνική πλευρά. Όλοι το λένε αυτό. Όχι, δεν το λένε όλοι. Δεν το λένε όλοι. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούμε μόνο την ελληνική πλευρά. Είναι βέβαιο ότι όλο αυτό το διάστημα το χάσαμε, όχι γιατί δεν ήθελε η ελληνική κυβέρνηση να το κλείσει, το χάσαμε γιατί δεν μπορούσε να συνοηθεί το IMF με την Ευρώπη. Αυτή η διαφωνία. Φάνηκε και χτες αυτό. Μπράβο. Η διαφωνία αυτή μας τράβηξε τόσο καιρό. Αλλά εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι. Η διαφωνία αυτή μας τράβηξε τόσο καιρό. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Δεν μπορούμε να. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να έχουμε κλείσει το Δεκέμβριο όλο αυτό που κλείσαμε τώρα. Σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Γιατί το λέτε αυτό? Η διαφωνία παρέμενε και τότε και τώρα. Και αποδείχθηκε. Αν δεν βρεθεί συμφωνία μεταξύ του, την οποία εμείς δεν μπορούμε πάρα πολύ να επηρεάσουμε. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να κάνουμε αυτό που όλοι λέγανε δεν θα τολμήσει να το κάνει η κυβέρνηση. Το έκανε όμως. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Λέτε, ναι. Δεν θα τολμήσει, δεν θα μπορέσει. Τα έκανε. Να μπορέσουμε εμείς να επιβάλλουμε τη συμφωνία μεταξύ του Δούνου του και των Ευρωπαίων δεν μπορούμε. Είναι η μεταξύ τους κόντρα, τα δικά τους, η δική τους οπτική. Αν δεν βρουν συμφωνία μεταξύ τους, αυτοί, δεν θα μπορέσουμε εμείς να προχωρήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να πιέσουμε με τη στάση μας και το κάνουμε για να αφαιρέσουμε τα επιχειρήματα. Για παράδειγμα. Τώρα στις 15 του μηνός, κύριε Υπουργέ, να είμαστε συγκεκριμένοι. Βεβαίως. Περιμένουμε μια συμφωνία
ολοκληρωμένη και με το χρέος μέσα περιγραφικά. Αυτό. Που θα υλοποιηθεί μετά το 2018. Αυτό είναι ο στόχος. Αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένουμε και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε στο επόμενο Eurogroup σε αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ήδη έχει δημιουργηθεί το κλίμα παντού στις αγορές ότι η Ελλάδα πια έχει μπει σε φάση σταθερότητας. Αυτό το βλέπουμε. Αυτό το μήνυμα έχει περάσει. Το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε στην κίνηση των επενδυτών, τη βλέπουμε στην κίνηση των ομολόγων, τη βλέπουμε παντού. Κατά την εκτίμησή σας, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, πιθανότητα μετά το καλοκαίρι και στην έξοδο στις αγορές. Αυτός είναι ο στόχος, επαναλαμβάνω, να βγούμε και στις αγορές. Mm. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει όλη αυτή τη διαπραγμάτευση, κατά τη γνώμη μου, και τη συζήτηση να τη βάλουμε λίγο πιο χαμηλά και να αναδείξουμε παραπάνω την πραγματική προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή στην οικονομία για να ανακάμψουμε. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια και έχουμε και καλά αποτελέσματα. Για να το δούμε αυτό. Να το δούμε αυτό, γιατί πολλά από αυτά, θα πει κάποιος, εξαρτώνται όχι μόνο από το περιβάλλον σταθερότητας, κλείνουν άρα και οι προοπτικές άρα, αλλά κλείνουν και από τα αντίστοιχα μέτρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν εμείς μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, το συζητούσαμε και πριν στο διάδρομο. Εάν εμείς μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, που προϋπόθεση για να μπούμε είναι η συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ, άρα η ιστορία του χρέους κτλ., αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δοθεί δυνατότητα στις τράπεζες με έναν διαφορετικό τρόπο να κινηθούν προς την αγορά. Ακριβώς. Γι' αυτό και αντίστοιχα οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να πάρουν ρευστό για να μπορέσουν να κινηθούν. Γι' αυτό επιμένουμε στη συνολική συμφωνία. Γι' αυτό επιμένουμε. Όμως είναι ένας φαύλος κύκλος. Και επαναλαμβάνω, δεν πρέπει σε όλα να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Όχι, δεν είναι θέμα κατηγορίας. Να δούμε αν κάνουμε τα όσα πρέπει λοιπόν, να γίνουν. Το δούνο του για να συμμετάσχει έβαλε πάρα πολύ σκληρούς και αυστηρούς όρους. Και έκανε και πολύ κακές εκτιμήσεις που είναι εξωπραγματικές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό το λέω, κύριε Υπουργέ. Γιατί τώρα 5 χρόνια, 3,5% κάθε μέρα διαψεύδονται. Κάθε μέρα αυτές οι εκτιμήσεις διαψεύδονται. Τι να κάνουμε όμως, πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο. Θα το ξεπεράσουμε. Τι θα είναι όμως καλό για μας, πώς περιγράφεται αυτό το καλό για μας? Γιατί αυτό που είδαμε χθες στο τραπέζι δεν είναι και τόσο καλό, κύριε Υπουργέ. Όταν μας πάνε με 2,2 μέχρι το 2060, που οι παρόντες μάλλον δεν θα είμαστε εδώ, θα αποσιάζουμε. Τώρα που ερχόμουν στο διάδρομο, ήταν μια κυρία που καθάριζε και άκουγε αυτή τη συζήτηση και λέει: το 62 εγώ θα είμαι Μαθουσάλενα. Επομένως, τι είναι το καλό? Όταν λέμε καλό, τι εννοούμε? Αυτά είναι λίγο. Εντάξει, θα πάρουμε τη δόση στα οικονομικά. Αυτά είναι λίγο υπερβολικά όλα. Είναι λίγο το να συζητάμε. Η πενταετία του 3,5 όμως είναι πραγματικό. Ναι, αλλά ξεκινήσαμε από δεκαετία και πήγαμε στην πενταετία. Και αυτό είναι βήμα θετικό πολύ. Και η εικόνα, που, και η εικόνα που έχουμε είναι ότι τουλάχιστον αυτά που μπορούμε να προβλέψουμε για φέτος και του χρόνου βγαίνει σίγουρα. Mm. Άρα λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε την έμφαση σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς και όχι στις προβλέψεις. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Να κάνουμε ό,τι πρέπει προκειμένου να πάρει μπροστά η οικονομία. Ωραία. Και το κάνουμε κάθε μέρα. Και θεωρώ. Δεν το πολύ κάνουμε. Τι σημαίνει κάνουμε ό,τι κάνουμε κάθε λεπτό. Μέρα και το κάνουμε κάθε μέρα. Σε αυτό το τομέα, εσείς θα μας πείτε τι ακριβώς κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Ή θα αρχίσει να φαίνεται. Κάνουμε πράγματα που θα αρχίσουν να φαίνονται αργότερα και ποια είναι αυτά και σε ποιους τομείς. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και ως προς τα θέματα της ψήφισης νόμων που διαμορφώνουν περιβάλλον φιλικό και θετικό για την οικονομική ανάπτυξη. Κάνουμε πάρα πολλά. Και κάνουμε και πάρα πολλά για να ξεκινήσουν να υλοποιούνται επενδυτικά προγράμματα μεγάλα. Δηλαδή. Τι εννοείτε δηλαδή? Θέλω να μας γίνετε πιο συγκεκριμένος. Τι έχουμε σε εξέλιξη και τι πρέπει να περιμένουμε τώρα το επόμενο διάστημα. Στην Κίνα τώρα. Βεβαίως. Για παράδειγμα. Ακριβώς. Αναφέρεστε για την Κίνα. Από την Κίνα γυρίσαμε με μια συμφωνία μαμούθ για τα επόμενα 3 χρόνια. Για επενδύσεις πολύ μεγάλες στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες. Mm-hmm. Όπως επίσης και με ένα κλίμα πολύ καλύτερο για τις αγροτικές εξαγωγές από την Ελλάδα στην Κίνα και με ένα κλίμα πολύ καλύτερο για την αύξηση των τουριστικών ροών από εκεί εδώ. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κλίμα λέτε όμως. Λέω δεν έχουμε συγκεκριμένες συμφωνίες, λέμε ότι υπάρχει μια καλή συζήτηση. Έχουμε μια συμφωνία πολύ σαφή για τα 3 πρώτα που σας είπα και έχουμε και συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη συνεχώς και έχουμε δείγματα ότι ανεβαίνει ο αριθμός των τουριστών από αυτή τη χώρα. Σωστό. Με δείγματα. Μεθαύριο έχουμε για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα μεγάλες πλατφόρμες που διευκολύνουν τους Κινέζους τουρίστες. Mm-hmm. Αυτά όλα γίνονται κάθε μέρα. Έχουμε σε εξέλιξη μεγάλα επενδυτικά προγράμματα όπως είναι των αεροδρομίων, όπως είναι των λιμανιών. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Θα τα δούμε το καλοκαίρι αυτά να εξελίσσονται ή μετά το καλοκαίρι τέλος πάντων. Θα δούμε έργα. Ας πούμε τα 14 αεροδρόμια. Θα δούμε έργα αμέσως μετά την τουριστική περίοδο. Γιατί τώρα δεν μπορούν να γίνουν. Θα δούμε τα έργα στον Πειραιά. Θα δούμε τα έργα στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε τα έργα στα Τρόμπια. Στο ελληνικό, το έχουμε ξανασυζητήσει το ελληνικό. Εγώ σας έχω πει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για το ελληνικό και σε αυτό επιμένω. Δηλαδή λέτε ότι μέσα στο 18
θα δούμε να εξελίσσονται τα έργα μέσα στο ελληνικό. Σε ό,τι αφορά τη δική μας πλευρά. Όχι, μην βάζετε αστερίσκους. Γιατί συνεχώς οι υπουργοί κάτι άλλο βάζουν. Όχι. Ρωτάω, το 2018 θα μπουν μπουλντόζες μέσα. Μέσα στο 2017 θα έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για το ελληνικό. Που σημαίνει ξεμπλοκάρουμε και από τα δασικά. Τελειώνουμε το δασάρχη Πειραιώς. Από τα πάντα ξεμπλοκάρουμε και να μην αναδεικνύουμε λεπτομέρειες σε μεγάλα θέματα. Λοιπόν, να μην αναδεικνύουμε λεπτομέρειες. Γιατί είναι γι' αυτό μία πλευρά. Είναι κακομαθημένοι όλοι στην Ελλάδα. Κακομένοι. Και οι επενδυτές είναι κακομαθημένοι. Ναι. Σε 7.000 στρέμματα έκταση, η διαφωνία μας τώρα για το δασικό είναι για 15 στρέμματα. Το οποίο και αυτό θα λυθεί. Και όλα τα θέματα αυτά είναι προς επίλυση. Ο κόσμος θέλει να ακούσει αν εσείς διαβεβαιώνετε ότι αρχές του 2018 θα αρχίσουν τα έργα στο ελληνικό. Σας το έχω πει ότι μέσα στο 2017 θα έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για την πολεοδόμηση της περιοχής και αμέσως μετά μπορούν να ξεκινήσουν και θα ξεκινήσουν, υποθέτω, τα έργα. Μάλιστα. Αυτό είναι σαφές. Μπράβο. Τα έργα στον Αστέρα έχουν ξεκινήσει ήδη. Mm-hmm. Τα έργα και αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, στον τομέα του τουρισμού, υπάρχει μία έξαρση κατασκευαστική πέραν των πολλών αφήξεων, ανακαινήσεις και αφού είμαστε τσάμπα, κύριε Πιτσόρδα, μας αγοράζουν τσάμπα νέων ξενοδοχείων. Εκεί έχουμε φτάσει. Είμαστε στον πάτο. Ή θα αποφασίσουμε και θα ζητάμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν στη διεθνή αγορά, ή θα κατηγορούμε ότι είμαστε τσάμπα. Όλα δεν θα τα έχουμε. Όχι, αλλά είναι και τα δύο αυτά. Έχουμε και τα δύο. Είμαστε και σε καλά επίπεδα οικονομικά, ταυτόχρονα όμως έχουμε αναβαθμίσει και αυτό που πουλάμε. Με το παραλιακό μέτωπο τι γίνεται, κύριε? Το παραλιακό μέτωπο προχωράει. Τι δηλαδή, γίνεται, προχωράει δηλαδή? Η περιφέρεια Αττικής έχει προχωράει την ανάπλαση του μετώπου εδώ στο Φαλιρικό όρμο. Σας είπα για το ελληνικό. Το ΤΑΙΠΕΤ προχωράει στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση της μαρίνας του Αλίμου, ένα τεράστιο θέμα. Στον Αστέρα έχουν ξεκινήσει τα έργα. Και πάμε πάλι λέγοντας. Άρα είμαστε σε μία πορεία. Και αυτό ισχύει παντού. Εγώ γύρισα από την Κίνα με μία αισιοδοξία. Γιατί μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο και πέρα από τις συμφωνίες που κάναμε με την ίδια την Κίνα, η αίσθηση που αποκόμισα μιλώντας με αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο, σας λέω, είναι ότι η Ελλάδα πια έχει περάσει σε άλλη φάση. Και όλοι θεωρούν. Πέρασαν τα μηνύματα, λέτε, τα θετικά στους επενδυτές. Και όλοι θεωρούν ότι μπορούν να έρθουν να επενδύσουν. Και έχουμε, και σε αυτό έχουμε δείγματα. Αποφάσεις επενδυτικές σημαντικές για την Ελλάδα. Προαναγγέλλετε κάτι συγκεκριμένο τώρα ή το λέτε γενικώς αυτό σαν κλίμα? Έχετε κάτι στα σκαριά? Όταν σας λέω ότι γυρίσαμε με μια συμφωνία τριετή, να, δεν είναι συγκεκριμένο. Έχετε. Εντάξει, λέμε. Σε έναν άλλο τομέα. Ωραία. Σε έναν άλλο τομέα. Βλέπει κανείς, ας πούμε, στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, λένε ορισμένοι ότι είναι ελαφρώς εμπροστοβαρής και ότι ενώ για τα πρώτα δύο χρόνια έχει ένα ποσό τη τάξη των 2-2,5 δισεκατομμυρίων για κάθε χρόνο, μετά τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις βαίνουν μειούμενα στον προγραμματισμό. Υπάρχει μια στόχευση για συγκεκριμένους τομείς και με βάση τη συμφωνία που έχουμε κάνει? Αυτό που υπάρχει είναι ότι και με τη δημιουργία του νέου ταμείου είναι ότι δίνεται πια μια μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση συνολικά της δημόσιας περιουσίας. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνονταν επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες. Και έχει ξεκινήσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε καταγεγραμμένη την περιουσία. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Αυτό λοιπόν προχωράει με ταχύς ρυθμούς τώρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε, επαναλαμβάνω, δείγματα. Κάτι τελευταίο πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, επειδή μιλήσαμε για επενδυτές που βλέπουν το θετικό σήμα και μπαίνουν πια στην αγορά. Είδα χθες πράγματι έναν επενδυτή, τον κύριο Σαββίδη, να επενδύει ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων, αγοράζοντας καμιά 20 εκατομμύρια μετοχές μιας πτωχευμένης εταιρείας, η οποία χρωστάει τις Μιχαλούς. Και αναρωτιέμαι, εσείς πώς τη βλέπετε αυτή τη συμφωνία, γιατί ξεσηκώθηκε και πολύ σκουρνιαχτός χθες? Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή, πρόκειται για μια ιδιωτική συμφωνία. Ποιος είναι ο λόγος ο δικός μας? Δεν ξέρω, ρωτάω. Κανένας. Δεν σας κάνει καμία εντύπωση επομένως? Πρόκειται για μια ιδιωτική συμφωνία. Μάλιστα. Μια εταιρεία που έχει προβλήματα, ο ιδιοκτήτης αυτής ενός πακέτου μετοχών πούλησε ένα μέρος αυτών που έχει. Γενικότερα. Συνήθως αυτά δεσμεύονται από τις τράπεζες, γι' αυτό λέω. Κοίτα, άλλο οι λογαριασμοί, άλλο οι μετοχές. Και για τις μετοχές. Είναι διαφορετικό. Λένε ότι έχει γίνει και αυτό. Άλλο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ δεν το ξέρω. Έτσι και επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει ένα MOU. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι. Λέει ότι έχουν δεσμευτεί και αυτά. Δεν το ξέρω. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές εταιρείες που είναι σε κατάσταση δανεισμού υπερβολικού,
πτωχευμένες ή στα πρόθυρα της πτώχευσης. Αυτό... Και σε αυτές τις εταιρείες όλες πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις. Αυτό είναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ψηφίστηκε ο νόμος για τον εξοδικαστή. Πτωχευμένες επιχειρήσεις με πλούσιους επιχειρηματίες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σας είπα και εγώ πριν ότι είναι κακομαθημένοι και οι επενδυτές και οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Ναι, αλλά μας φορτώνουν τα χρέη σε εμάς. Δηλαδή τα πάνε στις τράπεζες. Και αυτοί είναι ζάπλουτοι. Τα κληρονομήσαμε. Αυτό τι θα κάνουμε. Τα κληρονομήσαμε. Δεν τα κληρονομήσαμε. Δεν τα βρήκαμε. Όπως και πολλά άλλα τα κληρονομήσαμε. Όπως και δεν το ενισχύουμε καθόλου. Ψηφίσαμε το νόμο για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Εγώ το πάω αλλού, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλω να μου πείτε το τεχνικό κομμάτι. Το ξέρω. Δεν τεχνικό κομμάτι. Εγώ το πάω στο αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Ότι εσείς στείνετε τη νέα διαπλοκή. Σου λέει παλιά διαπλοκή με καινούργια αντάμα και στείνετε ένα νέο σύστημα ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό. Θα ήταν καλό η αντιπολίτευση σε αυτά τα θέματα να είναι λίγο πιο προσεκτική. Δηλαδή δεν του παίρνει. Έχουν κάνει τόσα πολλά που δεν του παίρνει. Ας δούμε, τώρα μιλάνε για υποθέσεις. Ας δούμε κάτι πραγματικό και μετά να μιλάμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που λέγονται. Υπάρχει μονάχα ένα παρελθόν πάρα πολύ κακό, το οποίο πρέπει σιγά σιγά να ξεδιαλύνουμε. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι πρέπει να ανοίγουμε συνεχώς φακέλους. Είμαι της λογικής το να λύνουμε προβλήματα και να προχωράμε μπροστά. Αλλά μην το γυρίσουμε και ανάποδα. Εκεί μας χρωστούσε να μας πάμε και το βόδι. Τώρα δεν γίνεται. Είμαστε καλά και πάει πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Μάντσεστερ. Ναι, διότι δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ανεβαίνει και αριθμός. Νεότερα και χειρότερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι γίνεται. Έλα, Ιούλια. Έχουμε τις τελευταίες ανακοινώσεις της αστυνομίας. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι οι νεκροί είναι πάνω από 20, είναι συγκεκριμένα 22 και διατηρεί τους τραυματίες τους 50. Φαίνεται ότι οι μάντες κακών επιβεβαιώνονται ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Έχουμε επίσης μία πληροφορία η οποία έρχεται μόνο από τη Wall Street Journal. Μένει να επιστοποιηθεί και να επιβεβαιωθεί από τη Βρετανική αστυνομία που αυτή τη στιγμή δίνει πληροφορίες. Ο βομβιστής αυτοκτονίας είναι μεταξύ των νεκρών, μάλλον δηλαδή πρόκειται για βομβιστή αυτοκτονίας, καθώς υπολείμματα της ορού του βρέθηκαν έξω από το στάδιο. Είναι μια πληροφορία που μεταφέρουμε με επιφύλαξη, καθώς μεταδίδει μόνο η Wall Street Journal. Περιμένουμε ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους αστυνομίας που δίνουν αυτή τη στιγμή συνέντευξη για να επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Και από εκεί και πέρα η επίσημη ενημέρωση έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των νεκρών που είναι πλέον 22. Οι τραυματίες είναι 50, ενώ δεν δίνονται ακόμα πληροφορίες για τους αγνοούμενους. Γνωρίζουμε όμως από το Twitter ότι τουλάχιστον 20 άτομα.